για την αίτηση του διακόνου στη Θεία Λειτουργία, τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών. Είχαμε σταθεί για λίγο στο θέμα της διακρίσεως, για το οποίο είναι βέβαια πολύ λεπτό θέμα και πολύ δύσκολο στο να κατανοηθεί και χρειάζεται πολύ πείρα ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος και να το εννοήσει σωστά αλλά και να το εφαρμόσει σωστά. Και αυτό έτσι σαν μια απλή υπενθύμηση λέμε ότι επειδή ακριβώς είναι δύσκολο και δεν ξέρουμε ποια πρέπει να είναι η πραγματική διάκριση των πραγμάτων, ούτε μπορούμε πάντοτε να είμαστε σίγουροι για τη δική μας γνώμη, γι' αυτό το καλύτερο είναι να ερωτούμε. Το να ερωτά κανείς πνευματικούς ανθρώπους, με πίστη βέβαια ότι θα εφαρμόσει αυτό το οποίο θα του πούν, είναι πιο ασφαλής οδός για να γνωρίσει το θέλημα του Θεού. Και ουσιαστικά η διάκριση αυτό είναι, το να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Και το θέλημα του Θεού είναι η ειρήνη μας και η σωτηρία μας. Διότι είναι πολύ επικίνδυνο κανείς να εφαρμόζει πράγματα μόνος του. Μπορεί να πέσει είτε από τη μια πλευρά στην αμέλεια, στην αδιαφορία και μπορεί εύκολα να πέσει και από την άλλη πλευρά στην υπερευαισθησία και στην υπερβολή, δηλαδή ο κίνδυνος της έλλειψης και ο κίνδυνος της υπερβολής είναι τόσο κοντά ώστε μπορούν και τα δύο εξίσου να κάνουν κακό στον άνθρωπο, ενώ η διάκριση δίνει την σωστή θέση. Πολλές φορές πολλά πράγματα νομίζουμε ότι είναι υπερβολικά και λέμε ότι αυτό είναι υπερβολή και φαίνεται έτσι εξωτερικά ότι είναι υπερβολή, όμως δεν είναι υπερβολή, πρέπει να γίνει έτσι. Δεν ήταν υπερβολή ας πούμε αυτό που έκαναν οι μάρτυρες, δεν ήταν υπερβολή αυτό που έκαναν οι όσοι, δεν ήταν υπερβολή αυτό που έκαναν οι Απόστολοι, οι Προφήτες, οι Άγιοι Πάντες, οι οποίοι πράγματι εθυσίασαν την ζωή τους και εσφράγισαν το δρόμο τους με το αίμα τους και με τους ιδρώτες τους. Δεν ήταν υπερβολικά αυτά που έκαναν. Έτσι έπρεπε να κάνουν. Ούτε πάλι σημαίνει ότι ένας οποιοσδήποτε από μας μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζει αδιάκριτα έτσι, γιατί έτσι αποφάσισε κάποια μίμηση ενός τρόπου ζωής κάποιου Αγίου. Γι' αυτό έτσι επαναλαμβάνω και τελειώνω ότι αρχή και τέλος της ορθής πορείας είναι η κατά Θεόν υπακοή, όσον αφορά βέβαια το πνευματικό αγώνα, όχι τα άλλα θέματα της ζωής μας. Στα άλλα θέματα της ζωής σας θα τα αποφασίζετε μόνοι σας. Το τι δουλειά θα κάνετε, τι αυτοκίνητο θα αγοράσετε και σε ποια τράπεζα θα βάλετε λεφτά σας και ποιο κόμμα θα ψηφίσετε, αυτά και διάφορα τέτοια άλλα δεν αφορούν το πνευματικό. Έτσι. Ο πνευματικός θα σας απαντάει στα πνευματικά θέματα και όχι σε άλλα πράγματα. Στα άλλα απλώς έχει συμβουλευτική γνώμη. Σαν ένας έμπειρος άνθρωπος του Θεού μπορεί να σας πει μία συμβουλή, όχι εντολή. Ούτε είσαστε υποχρεωμένοι να κάνετε υπακοή στο πνευματικό εάν το θέμα δεν είναι καθαρός πνευματικό. Στα υπόλοιπα όλα είναι συμβουλευτική γνώμη την οποία μπορεί κανείς να δεχθεί ή να απορρίψει ανάλογα με την προσωπική του ελευθερία. Δεν καταργείται η ελευθερία του ανθρώπου. Σήμερα λοιπόν θα προχωρήσουμε πιο κάτω και να μελετήσουμε ακόμα τις επόμενες αιτήσεις του διακόνου. Λέει λοιπόν ότι «Τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
δηλαδή στη μετάφραση, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας να τον διανύσουμε με ειρήνη και με μετάνοια, να ζητήσουμε από τον Κύριο, να ζητήσουμε από τον Κύριο ώστε ο υπόλοιπος χρόνος μας να περάσει με ειρήνη και με μετάνοια. Βλέπετε ότι η Εκκλησία στη Θεία Λειτουργία όλα τα πράγματα, όλα τα αιτήματα, ακόμα και αυτά τα οποία αφορούν τις βιωτικές μας ανάγκες και την καθημερινή μας ζωή, να το πούμε, τα οδηγεί προς ένα τέλος, σε ένα σκοπό, και ο σκοπός αυτός είναι η Βασιλεία του Θεού. Λέει λοιπόν εδώ να παρακαλέσουμε τον Κύριο ώστε να μας δώσει την δύναμη, την φώτιση, την θέληση, την ενίσχυση να περάσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας με ειρήνη και με μετάνοια. Βλέπετε ότι δεν μας λέει η Εκκλησία να μας δώσει ο Θεός τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας να τελειώσουμε τις δουλειές μας, παραδείγματος χάρη, που τα ακούει κανείς πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Ακούμε και λέμε και μόνοι μας, να μου δώσει ο Θεός χρόνια να παντρέψω τα παιδιά μου, να μεγαλώσω τα παιδιά μου, να τελειώσω τις δουλειές μου, ξέρω εγώ, τα χτίσματά μου, τις υποχρεώσεις μου, να κάνω καλά έργα, έχω έργα τέλειωτα. Όμως διαρωτάται κανείς εάν αυτό το αίτημα είναι δηλαδή έτσι δικαιολογημένο, γιατί 1000 χρόνια να ζήσω, με φαίνεται, πάντοτε θα έχουμε δουλειές ατέλειωτες. Έτσι είναι η φύση του ανθρώπου, ποιος ξέρει, συνέχεια να ανοίγουμε θέματα, να μην τελειώνουμε. Είναι γεγονός ότι η αθανασία είναι μέσα στη φύση μας, ο θάνατος είναι κάτι ξένο προς εμάς, και ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι θα πεθάνει, διότι ο Θεός μας έπλασε χωρίς θάνατον. Ο θάνατος ήρθε σαν αποτέλεσμα της διακοπής της σχέσης μας με τον Θεό, με την πτώση. Ήταν κάτι δηλαδή το οποίο δεν ανήκει στην φύση, σε μας. Και άρα λοιπόν ούτε τον θέλουμε, αλλά ούτε και τον συνειδητοποιούμε. Είναι όμως δυστυχώς ένα γεγονός στη ζωή μας πλέον. Είναι ένα γεγονός από το οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας προσγειώνει με σωστόν τρόπο και αρχίζει να μας λέει τον υπόλοιπο χρόνο. Βλέπετε και μόνο αυτή η φράση, ότι επεράσαμε ένα διάστημα χρόνου και μας έμεινε ένα υπόλοιπο χρόνο, μας κάνει να συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε αιώνιοι σε αυτόν τον κόσμο. Οπωσδήποτε έρχεται η στιγμή που ο υπόλοιπος χρόνος τελειώνει. Αφού έμεινε υπόλοιπος, σημαίνει έναν μεγάλο τμήμα, ένα κεφάλαιο εδαπανήθηκε. Και βέβαια αυτό δεν είναι εύκολο να το συνειδητοποιήσει κανείς στην νεανική ηλικία. Ένα παιδί δηλαδή στα 20, 22, 25, ξέρω εγώ, 30, 18 και πιο μικρός δεν μπορεί να εννοήσει ότι ο χρόνος τελειώνει, διότι έχει μπροστά του ένα μεγάλο μήκος χρόνου, δεν έχει παρελθόν. Ένα νέο παιδί στα 20 χρόνια τι παρελθόν να έχει χρόνο? Ακόμα δεν άρχισε καλά να συνειδητοποιεί τι του γίνεται. Αλλά όσο περνά ο καιρός και μεγαλώνει ο άνθρωπος στην ηλικία, βλέπει ότι είτε θέλει είτε όχι, ο καιρός περνά, τα χρόνια προστίθενται, και προστίθενται από την άλλη πλευρά. Προστίθενται προς το παρελθόν και μειώνονται από το μέλλον. Και είναι και μόνη αυτή η γνώση, ξέρετε, δηλαδή και χωρίς ακόμα αίσθηση της χάριτος, και μόνο η απλή λογική, και μόνη απλή λογική, όταν είναι βέβαια σωστή λογική στη θέση της, μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πολλά πράγματα και να κρίνουμε σωστά πολλά πράγματα και
και να τοποθετηθούμε και σωστά. Λέει ένας Άγιος, ο Αββάς Ισαάκ, ο Σύρος, ότι είναι δυνατή και μόνη η λογική να βοηθήσει τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει το γεγονός του κόσμου, το γεγονός της ζωής και το ποια στάση θα κρατήσει απέναντι. Δεν μας κάνει εντύπωση ότι πολλές φορές κρύβουμε τα χρόνια μας. Πόσο χρόνο είσαι, αντί να πούμε, ξέρω εγώ, 50 λέμε 40, αντί να πούμε 60 λέμε 52, και όσο μεγαλώνουν τα χρόνια αρχίζουμε να τα μικραίνουμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αλλάζουμε και την όψη μας. Τα άσπρα μαλλιά τα κάνουμε μαύρα, τα κάνουμε κόκκινα, πράσινα, ξέρω εγώ, να μην είναι άσπρα, γιατί τα άσπρα μαλλιά μας θυμίζουν άλλα πράγματα. Ενώ ο καλός Θεός τα έκανε και αυτά να σπρίζουν, για να τα βλέπουμε ότι ασπρίσαν, και αφού άσπρισαν σημαίνει ότι κάτι γίνεται άλλο. Εμείς τα κρύβουμε όλα αυτά. Γιατί? Διότι δεν θέλουμε να δούμε το γεγονός της ζωής μας σωστά. Δηλαδή παρηγορούμαστε ψεύτικα. Δεν θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε 50, 60, 40 χρόνια σε αυτόν τον κόσμο. Και πέρασαν. Όταν είναι κανείς 40 χρονών, τα μισά χρόνια πέρασαν. Πιο πολλά από τα μισά ακόμα. Τι του έμειναν τώρα? Ελάχιστα. Και έτσι ο υπόλοιπος χρόνος είναι ένα κεφάλαιο για μας. Οι πατέρες έθεσαν σαν βάση της πνευματικής ζωής τη μνήμη του θανάτου. Όχι για να είμαστε απεσιόδοξοι, μας πιάσει απελπισία και απεσιοδοξία και να πέσουμε σε κατάθλιψη, να τρέχουμε στους γιατρούς, να παίρνουμε φάρμακα αντικαταθλιπτικά και να φοβόμαστε, ξέρω εγώ, τη νύχτα ότι δεν θα ξυπνήσουμε το πρωί. Όχι για αυτό το πράγμα. Αλλά διότι πρέπει να αξιοποιήσουμε πνευματικά τον χρόνο μας. Το είπαμε και άλλη φορά εδώ, ότι τελικά εκείνο το οποίο θα είναι ένα στοιχείο της κρίσεως, της κρίσεως μας, είναι το γεγονός του χρόνου. Και αυτό το ζει κανείς και το βλέπει στους Αγίους Ανθρώπους. Στους Αγίους Ανθρώπους παρατηρείται μια τεράστια ευαισθησία στο θέμα του χρόνου. Να μην χαθεί καθόλου χρόνος, ούτε ένα δευτερόλεπτο. Και κάτι που το ζούμε και εμείς, ας πούμε, οι μοναχοί στα μοναστήρια. Αν επισκεφτείτε μοναστήρια, θα δείτε ότι όλοι οι μοναχοί σας λένε ότι δεν έχουν χρόνο. Και ενώ έξω από το μοναστήρι λέει κανείς, μα τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι όλη μέρα, δεν έχουν χρόνο. Και έτσι νόμιζα κι εγώ, ότι όταν θα πάω στο μοναστήρι να γίνω μοναχός, θα έχω πολύ χρόνο και θα κάνω πολλά πράγματα. Και τελικά, όταν πήγαμε στο μοναστήρι, είδαμε ότι δεν είχαμε χρόνο. Βέβαια, είχαμε χρόνο. Κάναμε πολλά πράγματα. Απλώς ο χρόνος δεν μας αρκούσε. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλο το πεδίο το οποίο έπρεπε να γίνει, να καλυφθεί δια του χρόνου, που αυτός ο λίγος χρόνος δεν αρκούσε. Και πραγματικά οι Άγιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι εμπόρεσαν να αξιοποιήσουν και το τελευταίο δευτερόλεπτο του χρόνου τους. Σας το είπα και πέρσι ότι για τους Αγίους ο χρόνος δεν είναι ούτε χρόνια, ούτε μήνες, ούτε εβδομάδες, ούτε μέρες, ούτε τίποτα. Είναι δευτερόλεπτα. Και πιο κάτω από τα δευτερόλεπτα ακόμα. Έχω δει δηλαδή τόση πολλή ευαισθησία που για δύο λεπτά, ένα λεπτό ακόμα, και για ένα λεπτό μπορούσε να γίνει ολόκληρη αντίσταση. Όχι, δεν έχω ένα λεπτό να χάσω, να ακούσω κάτι ή να πω κάτι το οποίο θεωρείται, ας πούμε, αργός λόγος, θεωρείται πράγμα το οποίο δεν ωφελεί, δεν οικοδομεί. Και ενώ βλέπει κανείς εξ αντιθέτου ο κόσμος που είναι πνιγμένος μες στις πολλές δουλειές, στις μέρημνες, βλέπει κανείς πολλές φορές να διατίθεται ο χρόνος κατά έναν τρόπο πολύ παράδοξο.
Και αυτό που λέμε σκοτώνουμε την ώρα μας, έτσι, σκοτώνουμε τον χρόνο μας, σκοτώνουμε τον εαυτό μας δηλαδή, ουσιαστικά. Πώς μπορούμε να βρούμε χρόνο να καθόμαστε, ας πούμε, ώρες, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση, ώρες να κουβεντιάζουμε, ώρες να κουτσομπολεύουμε, ώρες να γυρίζουμε από εδώ από εκεί. Είναι ένα ερώτημα το οποίο αφορά τους πνευματικούς ανθρώπους, διότι ένας πνευματικός άνθρωπος που δεν έχει καμιά μέρημνα, καμιά φροντίδα, καμιά υπευθυνότητα σοβαρή, δεν έχει χρόνο. Και όλοι αυτοί που έχουν τόσες φροντίδες και μέρημνες έχουν και χρόνο να χειρίζουν. Είναι λοιπόν, το θέμα δεν είναι ότι ο χρόνος για όλους είναι το ίδιο, είναι το πώς κανείς αξιοποιεί και αντιμετωπίζει τον χρόνο του. Γι' αυτό λοιπόν λέει η Εκκλησία αυτήν τη φράση των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών. Ξέρετε ότι όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, τότε αμέσως προσγειωνόμαστε και αρχίζει να λειτουργεί μέσα μας η προσευχή. Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι επέρασε ένα μεγάλο διάστημα χρόνου, χάθηκε ένα διάστημα χρόνου και μας έμεινε ένα υπόλοιπο και βρισκόμαστε μπροστά στο Θεό και πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο, τότε αμέσως μέσα στην ψυχή του ανθρώπου αρχίζει αυτή η προσευχή η οποία δίνει στον άνθρωπο αυτήν την ελπίδα, την εις Θεόν ελπίδα, την γεύση του Θεού, την παρηγορία ότι ναι μεν έμεινε ένα υπόλοιπο χρόνο, αλλά υπάρχει και το άλλο το οποίο επεκτείεται στους αιώνας των αιώνων, η αιώνια βασιλεία του Θεού, η οποία είναι ατελεύτητος και η οποία είναι πέραν του χρόνου. Εν ειρήνη λοιπόν, λέει, να περάσουμε τον υπόλοιπο χρόνο. Δεν το θέλουμε τον υπόλοιπο χρόνο ούτε για τις δουλειές μας, ούτε για τις ευθύνες μας, ούτε ακόμα και για ευγενικά πράγματα, να παντρέψουμε, ξέρω εγώ, τα παιδιά μας, που λένε πολλοί γονείς, να παντρέψω το παιδί μου και ας πεθάνω, ή ξέρω εγώ, να σπουδάσω το παιδί μου και ας πεθάνω, ή να το αποκαταστήσω, ξέρω εγώ. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι φράσεις, είναι μεν καλές, ανθρώπινες, έτσι, φυσικό είναι ένας γονιός να σκέφτεται έτσι, όμως δεν ανήκουν σε άνθρωπο με πνευματική γνώση, με πνευματική κατάσταση, διότι πρέπει να ξέρετε όλοι και όλοι μας και εγώ μέσα ότι όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο θα φύγουμε μόνοι μας, δεν θα φύγουμε μαζί με τα παιδιά μας και με τον άντρα μας. Μόνοι μας θα φύγουμε και μόνοι μας θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού. Και μετά από το γεγονός του κόσμου τούτου, αυτές οι σχέσεις οι βιολογικές, αυτές οι συμπάθειες, αυτά τα πράγματα αλλάζουν μορφή. Και πρέπει να έχουμε την δύναμη ώστε να υπερβούμε ακόμα και τις σχέσεις αυτές. Βλέπετε τι είπε ο Χριστός, ότι προσέξτε πολύ καλά, εάν κάποιος αγαπά τον πατέρα του, τη μητέρα του, το παιδί του, τη γυναίκα του, το σπίτι του, τα χωράφια του, τα υπάρχοντά του περισσότερο από μένα, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Αυτό το είπε ο Χριστός, δεν το λέω εγώ που σας κάνω πλήση εγκεφάλου, όπως λένε μερικοί γονείς ότι κάνουν πλήση εγκεφάλου στα παιδιά τους, το λέει το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, γιατί το λέει το Ευαγγέλιο? Για να δείξει ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε από αυτήν τη ζωή όπως θα ζούμε στην αιώνια ζωή. Πολλές φορές, ξέρετε, αυτά τα πράγματα, αυτή η πόθη, αυτή η φυσική, η ευγενική πόθη, όταν δεν διατηρηθούμε στα πλαίσια που πρέπει να διατηρούνται, όταν υπερβαίνουν, γίνονται υπερβολικά, τότε μπορεί να γίνουν αιτία να μας στερήσουν την αιώνια βασιλεία του Θεού. Και πρέπει να έχουμε τη δύναμη ώστε προκειμένου περί της βασιλείας του Θεού και περί των σχέσεων αυτών να είμαστε έτοιμοι να διαλέξουμε τι θα κάνουμε. Σας θυμίζω ένα μαρτύριο μιας κοπέλας της Αγίας Περπετούας,
Νομίζω αυτή ήταν η μάρτυρα η οποία ήταν νιώπαντρη. Και όταν την έπιασαν σαν χριστιανή και την πήγαν στο δικαστήριο, εμφανίστηκε στο δικαστήριο ο πατέρας της και η μητέρα της που ήταν γέροντες. Και αυτή ήταν 22 χρονών. Και έπεσαν στα πόδια της και έκλαιγαν και της έλεγαν: «Λυπήσου μας, λυπήσου το γύρας μας, λυπήσου μας εμάς. Τι πας να κάνεις, τρελάθηκες, θα σε σκοτώσουν επειδή ακολουθάς μια αίρεση. Πες τους ότι αρνείσαι και στο κάτω κάτω ότι θέλεις να είσαι μυστικά μέσα σου». Αυτή δεν δεχόταν και επειδή ο πατέρας της είχε αξίωμα, της είπαν εκεί οι δήμοι ότι δεν πειράζει, εμείς δεν θα σου κάνουμε κακό, απλώς πες τώρα στο δικαστή ότι δεν είσαι χριστιανή και μετά θα σε αφήσουμε ελεύθερη, δεν μας ενδιαφερετήσει. Δεν δέχτηκε. Πήγε ο άντρας της που ήταν νιώπαντρη, την παρεκάλεσε, έκλαψε, τίποτα. Της πήγαν το παιδί της, το οποίο ήταν 2-3 μηνών, μόλις το είχε γεννήσει. Και δεν δέχθηκε και οδηγήθηκε στο μαρτύριο, προχώρησε στο μαρτύριο. Χωρίς να καμφθεί, υπερεύει τους φυσικούς νόμους, διότι είχε να διαλέξει μεταξύ δύο πραγμάτων. Ή περί της αιωνίας σχέσεως με τον Θεό, ή περί της προσκέρου σχέσεως με τα φυσικά πρόσωπα και πράγματα. Στους Αγίους 40 μάρτυρες υπάρχει ένας μικρός, ένας από τους 40 μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Σεβαστία, ο Μελίτων ήταν ο πιο μικρός. Και όταν τους έριξαν στην παγωμένη λίμνη και πέθαναν οι μάρτυρες, τότε αυτόν ο μικρός δεν είχε πεθάνει ακόμα. Και εκείνοι οι δήμοι, οι δικαστές, οι στρατιώτες, τον πέταξαν σε μια γωνιά εκεί, με μήπως και συνέρθει. Και τους φόρτωσαν τους υπόλοιπους 39 πάνω σε ένα αμάξι, τα λείψανα τον μαρτύρο, θα πάνε να τα κάψουν. Και εκεί ήταν η μητέρα του, η οποία, λέει, ο βίος των Αγίων, εφορτώθηκε το παιδί της πάνω της, και πήγε μόνη της και έτρεξε πίσω από το αμάξι και είπε: «Μην τον αφήσετε αυτόν εδώ, πάρτε τον, να μην στερηθεί το μαρτύριο». Ξέρετε, εάν διαβάσετε τους βίους των Αγίων, που πρέπει να τους διαβάζουμε, γιατί η βίη των Αγίων είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο, θα δούμε συνεχώς αυτήν τη σωστή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, του ανθρώπου με τις φυσικές του συγγένειες, του ανθρώπου με τον κόσμο, του ανθρώπου με τον χρόνο. Δηλαδή τη σωστή σχέση του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο όλων. Και θα δούμε ότι οι Άγιοι ήσαν άνθρωποι πραγματικά οι οποίοι ήξεραν να ιεραρχούν τα γεγονότα της ζωής τους. Ήξεραν το τι σημαίνει χρόνος, ότι ο χρόνος έχει ένα νόημα και το νόημα αυτό είναι η θέωση του ανθρώπου. Ο χρόνος δεν μας δόθηκε και να τρέχουμε από εδώ, από εκεί να το σκοτώσουμε. Αλλά ο χρόνος μας εδόθηκε για να τον αξιοποιήσουμε πνευματικά, να μπορέσουμε να δούμε τον Θεό μέσα μας. Μετά όλα τα υπόλοιπα και αυτά δόθηκαν για να οδηγήσουν στον Θεό. Και οι σχέσεις είναι, γι' αυτό και λέγονται και σχέσεις, είναι σχετικές αυτές οι σχέσεις. Εάν απολυτοποιηθούν, τότε γίνονται είδωλα. Γίνονται είδωλα και φεύγει ο ζωντανός Θεός από το κέντρο και μπαίνουν άλλα πράγματα. Αλλά να ξέρετε ότι είναι αξίωμα, είναι δόγμα στην πνευματική ζωή, ότι μέσα στην καρδία του ανθρώπου δεν μπορεί να συνυπάρξει ο Θεός μαζί με κάτι άλλο. Είναι αδύνατο πράγμα. Ό,τι και αν είναι εκείνο το άλλο, η καρδία του ανθρώπου ανήκει στον Θεό, σε κανέναν απολύτως άλλον. Εάν πει κάτι άλλο μέσα, τότε θα αρχίσει πάλι. Και θα αρχίσει πάλι για να δούμε τι θα νικήσει. Και ξέρετε ότι αυτό το μυστήριο των θλίψεων, το μυστήριο των δοκιμασιών, γι' αυτόν τον λόγο συμβαίνει. Διότι όλοι μας λέμε στον Θεό: «Θεέ μου, σε παρακαλώ, ελέησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με. Κύριε, σώσε την ψυχή μου, σώσε με. Αξίωσέ με της αιωνίου βασιλείας σου. Αξίωσέ με να είμαι πάντα κοντά σου».
και το ποθούμε αυτό το πράγμα, το ζητούμε, το λέμε, το θέλουμε. Και έχουμε τις δυνατότητες και τις δυνάμεις να το αποκτήσουμε. Αφού ο Θεός μας είπε να το ζητούμε, σημαίνει ότι μπορούμε να το αποκτήσουμε. Όμως, τις πιο πολλές φορές, σχεδόν πάντοτε, αλλά τις πιο πολλές φορές, εμείς δεν γνωρίζουμε πόσες δυνάμεις έχουμε, αλλά ούτε και τι ακριβώς είναι αυτό που μας εμποδίζει από την ένωση με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, όταν παρακαλούμε τον Θεό να μας ελεήσει, να μας βοηθήσει, τότε ενεργείται ένα μυστήριο. Τότε για διάφορους λόγους έτσι έρχονται οι διάφορες θλίψεις. Αυτές οι θλίψεις έχουν σαν αποτέλεσμα πνευματικό να καθαρίσουν την καρδιά μας από οτιδήποτε άλλο έχει μέσα και να βοηθήσουν την καρδιά να την πιέσουν, να την σπρώξουν, να ανεβεί προς τον Θεό. Βλέπετε τι λέμε στην Θεία Λειτουργία, άνος χώμεν τας καρδίας, να σηκώσουμε τις καρδιές μας προς τον Θεό. Εκεί στο Θεό δεν υπάρχει τίποτα, εκεί στο Θεό εμείς βρισκόμαστε μόνοι μας, μόνοι μας ενώπιον του Θεού, δεν παίρνουμε μαζί μας τίποτα. Μετά από αυτήν την παράσταση προς τον Θεό εθυμούμεθα τον κόσμο και τους πάντες, και πλέον δεν τα βλέπουμε ιδιωτικά, ιδιωτελώς. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, ας πούμε, κάποιος συγγενής μας, κάποιο πρόσωπο δικό μας φεύγει από αυτόν τον κόσμο, πεθαίνει, και βυθιζόμαστε μέσα στο πένθος και λυπούμαστε βέβαια. Αλλά κάθε μέρα πεθαίνουν άνθρωποι, κάθε μέρα πεθαίνουν παιδιά, νέοι, κοπέλες, αγόρια, γέροντες, πατέρες, μητέρες, πρέφοι, κάθε μέρα πεθαίνουν. Άρα το γεγονός του θανάτου είναι καθημερινά μπροστά μας, αλλά δεν το βιώνουμε γιατί δεν είναι δικό μας. Ενώ όταν υπερβούμε αυτές τις σχέσεις, όταν βγούμε στο επίπεδο της αισθήσεως του όλου ανθρώπου, τότε πλέον οτιδήποτε συμβαίνει στον άνθρωπο, σε όλον τον άνθρωπο, εις όλον τον Αδάμ, όπως έλεγε ο Άγιος Σιλουανός, τότε το βιώνουμε σαν δικό μας. Δεν έχει σχέση πως δεν είναι παιδί μου αυτό που πέθανε χτες, ή αυτό που πέθανε σήμερα είναι δικό μου παιδί. Κάθε τραύμα, κάθε πόνος, κάθε θάνατος, κάθε θλίψης είναι θλίψης δική μας. Έτσι τουλάχιστον πρέπει να είναι. Τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος, τι σ' ασθενεί και ουκ ασθενώ, ποιος είναι άρρωστος και δεν είμαι κι εγώ άρρωστος. Δηλαδή αυτό το να συμπάσχουμε με όλον τον κόσμο, με όλη τη δημιουργία, με όλον τον άνθρωπο, είναι ένα ιδίωμα των ανθρώπων του Θεού. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι από αυτά τα αρρωστημένα, ξέρω εγώ, τους αρρωστημένους συναισθηματισμούς που τρέχουν από εδώ από εκεί καμιά φορά, αλλά είναι πράγματα όχι υγιή, αλλά πηγάζουν από τη γνώση του Θεού πρώτα και από τη γνώση του ανθρώπου μετά. Όταν γνωρίζουμε τον Θεό, γνωρίζουμε και τον άνθρωπο και καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για τη φθορά, δεν είναι πλασμένος για τον θάνατο. Ο θάνατος, οι θλίψεις, οι συμφορές, τα κακά, οι λύπες, οι στεναχώριες δεν είναι για μας. Ο Θεός δεν τα έκανε για μας αυτά τα πράγματα. Ούτε ο Θεός τα έκαμε, ούτε συνεργάζεται ο Θεός με τον κακό, ούτε χρησιμοποιεί τον κακό ο Θεός. Ο Θεός είναι αδύνατον να μετάσχει σε οποιονδήποτε κακό που μας συμβαίνει. Και έτσι λοιπόν αυτά όλα είναι ξένα, είναι παρήσαχτα, είναι αποτελέσματα της πανανθρώπινης αμαρτίας του Αδάμ, αυτού που κληρονομούμε μέσα μας. Έτσι βιώνουν οι Άγιοι το γεγονός του κόσμου. Για αυτόν τον λόγο δεν έχουν και την ανάγκη να ακούν τα νέα και να διαβάζουν τις εφημερίδες, διότι τα νέα και οι εφημερίδες και οι τηλεοράσεις και τα σινεμά, ξέρω εγώ, αυτά δείχνουν, πώς να πούμε, τη βιτρίνα του πράγματος.
ο Άγιος άνθρωπος του Θεού έχει την δύναμη να εισχωρήσει εις το βάθος των γεγονότων, να δει πέραν αυτών των πραγμάτων, να δει πέραν από τα φαινόμενα. Ένας πόλεμος, μια ληστεία, μια επιδημία, ξέρω εγώ, είναι ένα φαινόμενο. Αλλά η Εκκλησία, ο άνθρωπος του Θεού, δεν στέκεται στο φαινόμενο. Προχωρεί στο βάθος. Και το βάθος ακριβώς είναι η ανθρώπινη τραγωδία της απουσίας του Θεού από την ζωή μας. Αυτό διακρίνει το βλέμμα ενός ανθρώπου Αγίου. Γι' αυτόν τον λόγο μπορεί να ζει, να βιώνει, να αισθάνεται πού κινείται η ανθρωπότητα, χωρίς καμία ανάγκη ενημέρωσης από τις τηλεοράσεις που λένε ψέματα συνήθως, όπως ξέρετε κι εσείς, υπερβολές καμιά φορά ή όπως τους συμφέρει. Λοιπόν, εν ειρήνη λοιπόν να εκτελέσουμε τη ζωή μας. Τι σημαίνει εν ειρήνη? Μήπως σημαίνει να πιάσουμε μια πολυθρόνα και να πεθάνουμε πάνω σε μια ώρα πολυθρόνα, ας πούμε, εν ειρήνη? Δηλαδή να φανταστούμε ένα ζεστό σπίτι και ένα ωραίο κρεβάτι και ωραία έπιπλα και ξέρω εγώ καλούς νοσοκόμους να μας περιποιούνται και να πεθάνουμε ειρηνικά, ευτυχισμένα, ευθανασία όπως τη λένε, ξέρω εγώ τώρα. Δηλαδή να έχεις ωραίο θάνατο, ευχάριστο θάνατο. Ασφαλώς δεν είναι αυτό που σημαίνει το εν ειρήνη που λέει εδώ η Εκκλησία. Καταρχάς ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών, λέει η Αγία Γραφή. Ο Χριστός είναι η ειρήνη. Η ειρήνη δεν είναι σε μας κάτι το αφηρημένο. Δεν είναι μια ιδέα, ούτε μια κατάσταση, ούτε μια θεώρηση των πραγμάτων. Η ειρήνη είναι πρόσωπον, είναι ο Χριστός. Αυτός είναι η ειρήνη ημών. Και όταν λέμε ειρήνη σε όλους, ειρήνη πάση, σημαίνει ο Χριστός, η ειρήνη του Χριστού, η παρουσία του Χριστού να είναι μαζί σας, με όλους σας. Αυτό λοιπόν που παρακαλούμε να περάσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας εν ειρήνη, σημαίνει τον περάσουμε εν Χριστό. Και μπορεί αυτό το εν ειρήνη να σημαίνει αντίθετα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Μπορεί να σημαίνει έναν θάνατον επώδυνον, έναν θάνατον φρικτών, έναν θάνατον σκληρών ή τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας με θλίψεις, με δάκρυα, με διωγμούς, με στεναχώριες, με πολλές κακώσεις. Και όμως είναι εν ειρήνη. Βλέπετε, η ιδέα είναι εν ειρήνη, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνον τεθνάνε και λογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα, λέει η Παλαιά Διαθήκη για τους δικαίους, ότι φαίνονται στα μάτια των ανθρώπων ότι ο δρόμος τους και η έξοδος που τον κόσμο αυτών ήταν κακός, ήταν κάκωσης, δηλαδή έπαθαν κακά και έτσι πέθαναν. Διεμελίστηκαν, εσφάγησαν, εκάηκαν, έγιναν χίλια κομμάτια, έγιναν θέατρο στον κόσμο, εξευτελίστηκαν και δεν είχαν καθόλου ειρήνη όπως εννοούμε εμείς. Όμως αυτή είναι εν ειρήνη. Γιατί είναι εν ειρήνη? Διότι είναι εν Χριστώ. Και ό,τι είναι εν Χριστώ είναι εν ειρήνη. Και ό,τι δεν είναι εν Χριστώ μπορεί να έχει όλα τα εξωτερικά στοιχεία της ειρήνης, αλλά να μην έχει καθόλου ειρήνη. Ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος δεν έχει σχέση με τον Θεό μπορεί να έχει ωραία γυρατιά, ευχάριστα, πάρα πολύ ωραία, με τους πιο ωραίους τόπους, με τα πιο ωραίες συνθήκες, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι είναι εν ειρήνη ο υπόλοιπος χρόνος της ζωής του. Υπάρχει και πόλεμος, λένε οι πατέρες, προτιμότερος ειρήνης. Υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος είναι πιο προτιμότερος από την ειρήνη. Υπάρχει και μάχη που είναι πιο σπουδαία από την ειρήνη. Ποια είναι η μάχη και ο πόλεμος ο οποίος γίνεται γιατί θέλουμε να ακολουθούμε τον Θεό? Έτσι, όταν υφιστάμεθα θλίψεις, διωγμούς, συκοφαντίες, αδικίες, γιατί? Διότι ακολουθούμε τον Θεό και διότι θέλουμε αυτά να τα αξιοποιούμε πνευματικά,
τότε αυτός ο πόλεμος είναι συμφερότερος της ειρήνης. Αυτή λοιπόν είναι η ειρήνη που λέει εδώ η αίτηση του διακόνου, και ακόμα και με μετάνοια να περάσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας. Είναι βέβαια αυτή η λέξη, η μετάνοια, είναι ένας άλλος απίθμενος ωκεανός καταστάσεως πνευματικής, διότι το περιεχόμενο της ζωής των ανθρώπων του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μετάνοια. Ξέρετε ότι αυτή είναι η ουσία της χριστιανικής ζωής. Δεν είναι ηθικές πράξεις. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ανήθικος και όμως έχει μετάνοια, και επειδή έχει μετάνοια αυτός ζει αιώνια στη Βασιλεία του Θεού. Και ένας άλλος άνθρωπος να είναι ηθικότατος, να είναι πολύ ηθικός, να είναι πολύ καλός, τέλειος, δεν κάνει κανένα παράπτωμα, όλα τα κάνει σωστά, δεν έχει κανένα λάθος, όμως δεν έχει μετάνοια, και γι' αυτόν τον λόγο δεν πρόκειται να δει τον Θεό μπροστά του. Και ουσιαστικά αυτό είναι το ζητούμενο, η μετάνοια. Διότι, και όταν λέμε μετάνοια, δεν εννοούμε μόνο μετάνοια για τις αμαρτίες μας. Εντάξει, όσοι από εμάς κάναμε μεγάλες αμαρτίες, και ξέρω εγώ, από αυτές που νομίζομαι, που λέγονται σαν μεγάλες, έχουμε λόγους να λυπούμαστε. Αλλά αν μπορεί να πει κανείς, πάτερ μου, αυτό που λέμε πολλές φορές στην εξομολόγηση, δεν έκαμα τίποτα. Τι έκαμα, ούτε σκότωσα, ούτε έκαμα αμαρτίες σαρκικές, ούτε ξέρω εγώ ατίμασα κανένα, ούτε απάντησα τον άντρα μου. Δεν έκαμα τίποτα. Πράγματι μπορεί να μην έκαμες τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα, και η ζωή σου να πέρασε με μικροπράγματα, μικρολαθάκια, τα οποία ανάγονται ακόμα και στην ατέλεια της ανθρώπινης φύσης. Όμως αυτό πράγμα δεν μας εμποδίζει για μετάνοια, διότι η μετάνοια δεν είναι μόνο να λυπηθούμε, να κλάψουμε για τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, το πρώτο, του νηπιαγωγείου. Του νηπιαγωγείου. Το άλλο τι είναι? Δεν είναι να κοιτούμε προς τα πίσω πόσες αμαρτίες κάμαμε και πόσες, ας πούμε, έχουμε να κλάψουμε. Ή ακόμα χειρότερο, να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους ανθρώπους που είναι πιο πολύ βαρημένοι από εμάς. Βέβαια, αν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με ένα ληστή, με ένα, ξέρω εγώ, κλέφτη, με ένα ψεύτη, με ένα οποιοδήποτε άλλο που το έχει σαν επάγγελμα αυτό το πράγμα, σαν είχε επίδοση, ας πούμε, στην κακουργία, εντάξει, ασφαλώς είμαστε καλύτεροι, ας το πούμε έτσι. Αλλά η σύγκριση δεν γίνεται με αυτά, η σύγκριση γίνεται με τον Θεό. Δηλαδή, πού είναι ο Θεός, πώς είναι ο Θεός, τι είναι ο Θεός και πού είμαι εγώ. Αυτή είναι η σύγκριση. Εκεί κοιτούμε το τέλος μας, το αρχέτυπο μας, πώς να πούμε, ο σκοπός, το σημείο στο οποίο ατενίζομαι είναι ο Χριστός. Και βλέποντας το πού είναι ο Χριστός και πώς είναι ο Χριστός και πού είμαι εγώ και πώς είμαι εγώ, αυτή η αίσθηση της αποστάσεως μου από τον Θεό, αυτή η αίσθηση της διαστροφής της φύσεώς μου από την κατοικώνα θεοδημιουργία μου, αυτό γεννάει το αίσθημα της μετανοίας. Η μετάνοια λοιπόν αυτό το νόημα έχει, και είναι μία δύναμη η μετάνοια, η οποία μας πρόχνει προς τα εμπρός. Δεν είναι μία δύναμη που μας κάνει να χάνουμε το θάρρος μας. Αντίθετα, η μετάνοια είναι, ας το πούμε έτσι, το καύσιμο υλικό που χρησιμοποιεί η πνευματική μηχανή. Όπως μια μηχανή χωρίς βενζίνη δεν κινείται, δεν παράγει ενέργεια. Έτσι λοιπόν και η ψυχή μας, το είναι μας, δεν κινείται εάν δεν έχει σαν καύσιμο ύλη τη μετάνοια. Ενώ αντίθετα, εάν κάποιος πιάσει τη μετάνοια με άρρωστον τρόπο
και αρχίζει να με ψημυρεί, αρχίζει να τη χρησιμοποιεί αντί σαν κινητήρια δύναμη προς τον Χριστό, τη χρησιμοποιεί σαν μια αιτία, ξέρω εγώ, να τον πιάσει κατάθλιψη και να την δει, ας πούμε, με εγωιστικόν τρόπο. Διότι καμιά φορά, ξέρετε, μια αυτογνωσία η οποία δεν είναι ταπεινή δημιουργεί λάθος κατάσταση, τότε και τα αποτελέσματα και ο καρπός είναι εσφαλμένα και χρειάζεται πολύ προσοχή και πολύ διάκριση για να πάμε στο προηγούμενο θέμα. Είναι γεγονός ότι αν ο Θεός κάποτε θελήσει να μας αποκαλύψει έστω και λίγο την κατάστασή μας, την πνευματική, της ψυχής μας, τότε δεν θα αντέξουμε να ζήσουμε. Θα διαλυθούμε, θα μας πιάσει τέτοιο κακό. Είναι, πώς να πούμε, σαν ένα οικοδόμημα που γίνεται χίλια κομμάτια, που σκορπίζεται. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται πολύ προσοχή, λίγο-λίγο. Ενώ βλέπετε ο εχθρός μας παρουσιάζει πολλές φορές τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας, τα λαττώματά μας, την μικρότητά μας την παρουσιάζει μπροστά μας, όχι με σκοπό να μας βοηθήσει, αλλά με σκοπό να μας συντρίψει, και αυτό δεν είναι καλό. Κάθε κατάσταση πνευματική πρέπει να την κρίνουμε με τους καρπούς της. Εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτού, λέει ο Χριστός. Δηλαδή, βλέπεις μέσα σου να κινείται μια ταπείνωση, ότι τάχα είσαι αμαρτωλός, έχεις λατώματα, έχεις κάνει, ας πούμε, πολλά κακά πράγματα. Αλλά αυτή η κατάσταση δεν σε οδηγεί σε ελπίδα προς τον Θεό, αλλά αντίθεση βουλιάζει μέσα στην απόγνωση και στην απελπισία και στην κατάθλιψη, να ξέρεις ότι αυτό δεν είναι έχ του Θεού. Έστω και αν φαίνεται ότι είναι ταπείνωση και ότι είναι ταπεινή λογισμή, δεν είναι έχ του Θεού. Διότι δεν έχεις την δύναμη να τους βαστάξεις. Και μόλις σκεφτείς ότι είμαι αμαρτωλός και κάνω πολλά κακά πράγματα και είμαι βουτυγμένος, ξέρω εγώ, μέσα στην απώλεια, τότε βυθίζεσαι ακριβώς στην αποθάριση. Και ο Θεός δεν θέλει αυτήν την κατάσταση. Αυτή είναι η αιτία, ξέρετε, που σήμερα πολλοί άνθρωποι παθαίνουν κατάθλιψη. Διότι έχουν μια φοβερή υπερευαισθησία, η οποία συμπλέκεται με τα στοιχεία του ανθρώπινου εγωισμού και ταυτόχρονα και ο εχθρός μας δείχνει την πραγματικότητα μας. Ναι, είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Έχουμε πολλά κακά πάνω μας, πολλά στραβά, πολλές ατέλειες, πολλά πάθη, πολλές διαστροφές. Είμαστε δηλαδή από πάνω μέχρι κάτω γεμάτοι κακίες. Αλλά αυτό έχει ένα αντίβαρο. Ποιο? Ότι ο Θεός είναι ο Άγιος, ο Φιλάνθρωπος, ο Έσπλαχνος, ο Ελεήμων, ο Πανάγαθος. Και ναι, μεν εγώ είμαι αμαρτωλός, αλλά ο Θεός είναι Άγιος. Εγώ είμαι αδύνατος, αλλά ο Θεός είναι παντοδύναμος. Εγώ είμαι άξιος για την κόλαση, αλλά ο Θεός είναι άξιος να με οδηγήσει κοντά του αιώνια. Και έτσι δημιουργείται με τη σωστή αυτή αντιμετώπιση θάρρος και ελπίδα. Ενώ αντίθετα, όταν δεν έχουμε ελπίδα στο Θεό, τότε αφού είμαι στραβόξυλο και είμαι κακός και έχω τόσα πάθη, άρα βυθίζομαι και αρχίζουν τα ατέλειωτα γιατί. Γιατί να σκεφτώ εκείνο, γιατί να σκεφτώ το άλλο και πώς το έκαμε εκείνο, πώς το έκαμε το άλλο. Τα αυξάνει και ο Σατανάς αυτά τα πράγματα και βλέπουμε τον άνθρωπο να χάνεται μέσα στο σκότος της απογνώσεως. Αυτή η απόγνωση είναι δαιμονική. Ξέρετε ότι είναι η χειρότερη αμαρτία η απόγνωση. Όσες αμαρτίες και αν κάνει ο άνθρωπος, όσους φόνους, όσες μοιχείες, όσα κακά και αν κάνει, δεν μπορούν να τελειώσουν το έργο τους εάν δεν φτάσει ο άνθρωπος στην απόγνωση. Εάν ο άνθρωπος απεγνωστεί, τότε τέλειωσε το έργο της αμαρτίας, επέτυχε εκείνο που ήθελε. Εάν δεν όμως φτάσει στην απόγνωση, αλλά διατηρεί την ελπίδα του στο Θεό, ναι μεν μπορεί να κάνω τόσα πολλά πράγματα και να τα κάνω κάθε μέρα και δεν ξέρω αν θα σταματήσω να τα κάνω, μπορεί να μην σταματήσω ποτέ να τα κάνω, αφού είμαι εχμάλωτος, αφού δεν έχω δύναμη,
τι να υποσχεθώ και τι να ορκιστώ και τι να πω, ας πούμε, αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Λοιπόν, εάν καταφέρομαι και δεν χάσουμε αυτήν την ελπίδα, τότε μπορούμε να προχωρούμε σωστά. Αυτό είναι το έργο της αληθινής μετάνοιας. Και τελειώνω με ένα λόγο των πατέρων του Αββά Ισαΐου που λέει: ποια είναι η δύναμη σε αυτών που θέλουν να αποκτήσουν τις αρετές, τη χάρη του Θεού δηλαδή, τη σωτηρία? Και λέει: η δύναμη των θελών το κτίσαστε τα αρετάς. Αυτή η δύναμη αυτών που θέλουν να αποκτήσουν τις αρετές είναι η εξής: όσες φορές και αν πέσουν, να μην μικροψυχούν, αλλά πάλι να σηκώνονται και να τρέχουν. Βλέπετε, είναι μεγάλος λόγος αυτός του Αγίου. Δηλαδή, ό,τι και αν κάνεις, όσες φορές και αν πέσεις, όσα πάθη και αν έχεις, όσες αμαρτίες εις το έπακρον και αν έχεις, μη φοβάσαι. Προχώρα. Προχώρα όχι γιατί εσύ είσαι δυνατός και θα τις κόψεις. Μπορεί να μην τις κόψεις ποτέ. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Ο Θεός είναι ο παντοδύναμος. Έχει ελπίδα στον Θεό. Μη χάσεις την ελπίδα σου. Για χάσεις την ελπίδα, τότε ο διάβολος επέτυχε αυτόν που ήθελε. Εάν δεν χάσεις την ελπίδα, τότε μη φοβάσαι. Οπωσδήποτε, λόγω της υπομονής, λόγω της προθυμίας, της συνεχής του αγώνος, θα επέμβει ο Θεός και θα δώσει ο Θεός το τέλος υπέρ της ψυχής μας. Είναι αδύνατον πράγμα άνθρωπος ο οποίος ελπίζει στον Θεό να ντροπιαστεί. Βλέπετε τι λέει η Αγία Γραφή. Εμβλέψατε, λέει, κοιτάξετε εις όλες τις γενναίες και βρέστε έναν άνθρωπο, έναν, ο οποίος επίστευσε στον Θεό και τροπιάστηκε. Κανένας απολύτως. Δηλαδή, είναι αδύνατον πράγμα να ελπίζουμε στον Θεό και να βγούμε κατησχημένοι. Εκτός μόνον μία περίπτωση. Εάν πιστεύουμε και ελπίζουμε στον Θεό να μας κάνει αυτά που θέλουμε. Εάν έχουμε προγράμματα και θέλουμε τον Θεό να εφαρμόσει τα προγράμματά μας, τότε υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να απογοητευτούμε, διότι ο Θεός δεν θα υποταχθεί στα θελήματά μας. Ο Θεός θα κοιτάξει το αιώνιο συμφέρον μας και θα τα δει τα πράγματα ως Θεός και όχι ως ανθρωπάκος σαν εμάς. Εάν όμως αφήσουμε τον Θεό και στον Θεό την πορεία της ζωής μας και τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας, τότε οπωσδήποτε θα έρθουμε εκ των υστέρων και θα ευχαριστήσουμε τον Θεό για όλα όσα δίποτε και μας συνέβηκαν, όσο οδυνηρά και ολέθρια κατά κόσμον και αν είναι. Αυτά για σήμερα. Ήθελα πριν σηκωστείτε να σας πω δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη αφορά δυστυχώς αυτές τις κασέτες που κυκλοφορούν εδώ, τις δικές μου δηλαδή. Είπαμε και άλλη φορά ότι σας συμβουλεύω να μην τις παίρνετε, ούτε να τις διαδίδετε, διότι δεν τις θεωρώ τίποτα το σημαντικό και όχι δεν τις θεωρώ, δεν είναι τίποτα σημαντικό, είναι, πώς να πούμε, δεν αξίζουν κόπο να ακούν και άλλοι άνθρωποι. Η δική μου γνώμη είναι αυτή. Αλλά τέλος πάντων, επειδή υπάρχουν και τις παίρνετε, μερικές φορές μερικές κασέτες είναι, πώς να πούμε, λακτοματικές. Διότι ίσως από αυτό το μηχάνημα που τους παράγει, καμιά φορά από αυτόν το μεγάφωνο που μαγνητοφωνούνται, εάν είναι, πώς να πούμε, χαλασμένες, μπορεί να σε επιστρέφετε πίσω εκεί στους αδελφούς μας που σας τις δίδουν και μπορείτε να τις τακτοποιάτε με άλλο τρόπο, να τις διορθώνουν ή να σας δίνουν κάποια άλλη. Το δεύτερο είναι ότι στις 9 του Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, είναι ο εσπερινός της μνήμης του Οσίου Αρσενίου. Όπως ξέρετε, γιορτάζει το εκκλησάκι εδώ που είναι στην ενορία εδώ του Αποστόλου Βαρνάβα, δίπλα από το νοσοκομείο της Αεροδαφνούσας. Στις 5 η ώρα θα είναι ο εσπερινός του Οσίου Αρσενίου και την επόμενη μέρα Κυριακή θα έχει θεία λειτουργία στο εκκλησάκι αυτό, που θα εκτεθούν και τα λείψανα του Οσίου Αρσενίου για προσκύνηση. Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Η επόμενη φορά θα είναι
Η επόμενη φορά, η επόμενη ομιλία θα είναι στις 13 Νοεμβρίου στην ίδια ώρα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, Θεός μαζί σας.